Αυτό είναι μια σύγκληση την οποία συζητάμε. Δεν έχουμε καταλήξει σε τίποτα, αγαπητοί μου. Αγαπητοί μου, δεν πέταξε καθόλου ο κύριο Αναστασιάδης. Και τώρα έρχονται η τουρκική πλευρά και ζητάει έναν προς ένα, σας παρακαλώ. Δεν θα επικαλεστώ με όλο το σεβασμό το κύριο Τσαλεπί, που είμαστε μαζί και το έχει αναγνωρίσει αυτό. Δεν θα το επικαλεστώ αυτό. Αυτό που θα επαναλάβω είναι οι θέσεις δικής μας είναι διαχρονικές. Σας παρακαλώ να μην χρησιμοποιείτε το όνομα του κυρίου Τσαλεπί για να παραπλανείτε. Όχι, σας ήταν παρόν, αγαπητοί μου, κυρία Χαραλαμπίδου, μπορείς να βρεις να πάρετε τον κύριο Τσελεπίν τηλέφωνο, αν ή όχι αυτή τη στιγμή διεκδικούν έναν προς ένα. Καταρχάς, είναι φανερό από την προσπάθεια ανεπίκλησης του κυρίου Τσελεπί ότι η αξιοπιστία του και δει το πόσο ειδήμων είναι σε θέματα του Κυπριακού αναγνωρίζεται από όλους. Όμως, η σύγκληση και είχε υπογραφεί όσον αφορά την ηθαγένεια ήταν 4-1. Αυτό χάριν στον κύριο Αναστασιάδη το πέταξαν και αυτή τη στιγμή η Τουρκία διεκδικεί 1-1. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αποτυχία της πολιτικής. Όχι, δεν συμφωνεί. Ό,τι διεκδικεί σήμερα μετά που πέταξε το 4-1, που ήταν ήδη συμφωνημένο με την άλλη πλευρά. Δεν είναι θέση της Τουρκίας. Εάν την υιοθετείτε, να το πείτε. Όχι, δεν είναι αυτό που σας είπα. Αυτό σας λέω εγώ. Λοιπόν, θέση της Τουρκίας. Ποια είναι η θέση της Τουρκίας? Καθόλου ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι δική σας ταχύτητα. Η σύγκληση που είχε υπογραφεί ήταν 4-1. Και αυτήν κρατάμε. Ο κύριος Αναστασιάδης, εν τη σοφία του, σε εισαγωγικά, έριξε τις συγκλήσεις από το τραπέζι και μας έμπλεξε σε περιπέτειες. Πώς? Μια από αυτές τις περιπέτειες είναι να έρχεται η Τουρκία σήμερα να διεκδικεί το έναν προς ένα. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Είμαι ξεκάθαρη. Πότε έγιναν όλες αυτές οι συναντήσεις στα θέρετρα Μομπελεράν 1, Μομπελεράν, τον τελευταίο χρόνο, που θα είχαμε προεδρικές εκλογές το 2018. Φάνηκε από την όλη διαχείριση του κυρίου Αναστασιάδη ότι η έννοια του δεν ήταν το Κυπριακό. Η έννοια του ήταν να παρουσιάσει αυξημένο ενδιαφέρον στο Κυπριακό, γιατί είχαμε εκλογές το 2018. Λοιπόν, να υπενθυμίσω δε ότι το ΑΚΕΛ δεν στηρίζει τον Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ στηρίζει τη διαδικασία των συνομιλιών και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Να υπενθυμίσω επίσης τη διαφωνία μας όταν μόνος του εν μία νυχτή αποφάσισε να πάει σε πενταμερή. Ποια ήταν η θέση του ΑΚΕΛ? Διεθνής διάσκεψη. Και μέσα σε μια νύχτα μπήκε σε ένα δείπνο η ώρα 12 τα μεσάνυχτα και ξυπνήσαμε το πρωί και μας ανακοίνωσε ότι πάει σε πενταμερή. Άρα το ΑΚΕΛ απλώς επέδειξε σοφή, συνετή πολιτική όσον αφορά τη διαδικασία των συνομιλιών. Αντί να τη στηνάξει στον αέρα και να ασκεί κριτική, επέλεξε με σύνεση να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Γιατί είπατε όμως, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι ο πρόεδρος επέδειξε μόνο τον τελευταίο χρόνο ενδιαφέρον έντονο στο Κυπριακό, αφού λοιπόν, συζητούσε και το προηγούμενο διάστημα με τον κύριο Ακιντζή και μάλιστα και εσείς χαιρετίζετε και στηρίζετε τις συγκλήσεις που επιτεύχθηκαν στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού. Δεν αμφιβάλλω ούτε κόμμα ούτε τελεία από όσα λέει ο κύριος Τσελεπής. Δεν υπήρχε δικαιολογία να διακόψει τις συνομιλίες στο Μομπελεράν και επικαλέστηκε δήθεν διαφωνία του ΑΚΕΛ. Αν είναι δυνατόν. Ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο. Ήταν μπροστά ο κύριος Τσελεπής. Ο κύριος Τσελεπής είδε παγωμένο το κλίμα, έδωσε ο ίδιος τη μαρτυρία προχτές. Και ρώτησε τι έγινε και του είπαν ότι ο πρόεδρος διέκοψε τις συνομιλίες για αυτόν και αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, τώρα. Τι λέει στο προεκλογικό του πρόγραμμα ο κύριος Αναστασιάδης, σας παρακαλώ, που θέλει να επαναρχίσει συνομιλίες? Μας λέει ότι θα κάνει όλα τα διαβήματα για επανέναρξη των συνομιλιών και ήδη έχει επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα και ήδη είπε. Τι επαφή είχε με τον κύριο Ακιντζή? Ξέρει πολύ καλά ότι είναι όρος απαράβατος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι μόνο από κοινού οι δύο πλευρές θα δεχτεί αίτημα. Άρα γιατί παραπλανεί τον Κυπριακό λαό λέγοντας το προεκλογικό του πρόγραμμα επανέναρξη των συνομιλιών και έχω κάνει διαβήματα στο Γενικό Γραμματέα? Όλων αυτών των καιρών είναι τόσο απασχολημένος με την προεκλογική του εκστρατεία που δεν είχε καιρό να βρεθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για να δουν πώς από κοινού θα επαναρχίσουν τις συνομιλίες. Το επόμενο, πλαίσιο Γκουτέρες μηχανισμός λύσης. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις και δεν υπάρχουν στρατεύματα
και ότι μιλούμε για άμεση αποχώρηση στρατευμάτων αμέσως μετά τη λύση. Και τι είναι το καινούριο που έχουμε αυτή τη στιγμή? Ότι τις θέσεις μας τις υιοθετεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το να μας λέει η κυρία Δημητρίου για τη Γαλλία, όλα αυτά είναι δεδομένα ότι οι θέσεις μας είναι αυτές. Τώρα όμως έχουμε επίσημη υιοθέτηση από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και τι έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Αντί να επιτρέψει να συνεχιστεί η διαδικασία, να δοκιμαστεί, επαναλαμβάνω, η Τουρκία. Δεν είχαμε εγγυημένα αποτελέσματα. Πώς θα δοκιμαζόταν, αφού ήταν εκεί η Τουρκία, δεν υιοθέτησε αυτές τις θέσεις και δεν προχώρησε η διαδικασία. Γιατί δεν ήρθαν οι πρωθυπουργοί? Ποιος δεν επέτρεψε να έρθουν οι πρωθυπουργοί, κυρία Κωνσταντίνου? Γιατί σηκωστήκαμε και φύγαμε εμείς και δεν αφήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει τη διαδικασία? Και ας έλεγε η Τουρκία όχι. Κύριε Χαλαμπίδο, ερώτηση. Πιστεύετε ότι η Τουρκία υπήρχε περίπτωση να δεχθεί μηδενικές εγγύσεις και αποχώρηση στρατευμάτων από την Κύπρο? Κύριε Κυπριανού, με ενδιαφέρει ότι σε μια πολιτική, η πολιτική είναι σκακέρα. Με ενδιαφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υιοθέτησε τις θέσεις μας. Μας έδωσε μηχανισμό λύσης, έγγραφο. Εκεί έπρεπε να δοκιμαστεί Τουρκία. Είναι γι' αυτό το λόγο που λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος να αλλάξουμε στρατηγική, να θέσουμε τον Κυπριακό σε νέα βάση. Να με συγχωρέσετε, αλλά αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι τόσο εύκολο να πετάξουμε όλα τα συμφωνηθέντα, τα ψηφίσματα του ΙΕ και να ξαναρχίσουμε με νέα στρατηγική, οδηγούμε την Κύπρο στη διχοτόμηση. Αυτό είναι πρώτον πυλών και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι εκεί. Ο κύριος Μαλάς έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τις συνομιλίες από το σημείο που έμεινα. Από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα καταθέσει αίτημα. Λοιπόν, το να λέμε, να λέμε χωρίς να πράττουμε, επεαπτερώ εντακεί. Μάλιστα. Πλήσουμε από το εφήγημα της κυρίας Χαραλαμπίδου, γιατί είναι διαφορετικό με αυτό το ΑΚΕΛ. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει εμένα η θέση της Τουρκίας. Για παράδειγμα, για πενταμερί, ποτέ δεν λέχτηκε αυτό το πράγμα από το ΑΚΕΛ. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Χαραλαμπίδου και του Νικόλα Παπαδόπουλου. Δεν εννοείται, κυρία Χαραλαμπίδου, για να καταλάβει. Δεν έλεγε πάντα ότι θέλει να πάει σε διεθνή διάσκεψη. Και αυτό είναι. Και πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό είναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε μέσα σε μία νύχτα σε πενταμερί. Ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ. Γι' αυτό σας παρακαλώ να διαβάζετε καλά αυτά που γράφουν οι ανακοινώσεις του επιτελείου σας και του κόμματος σας, να τα μαθαίνετε. Αλλά το τι λέει το ΑΚΕΛ να το αφήνετε σε μένα και στο ΑΚΕΛ, σας παρακαλώ. Και να μην παραπλανείτε. Ουδέποτε το ΑΚΕΛ στις συνεδριακές του θέσεις αναφέρεται σε πενταμερί. Αυτό είναι παραμύθι που σερβίρετε τώρα. Όχι, είπα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε σε πενταμερί σε μια νύχτα. Το ΑΚΕΛ μιλούσε για διεθνή διάσκεψη. Και εμείς αυτό λέμε, αυτό είπα. Τι είπατε? Εξηγήστε της κυρίας Δημητρίου. Παρακαλώ, κύριε Χαραλαμπίδου, να επανέλθουμε κοντά σας σε λίγο. Να μην ξεφεύγουμε, εγώ παρακαλώ. Εγώ θέλω χρόνο που είναι αναλογή για να μπορέσω να πληρώσω. Η θέση του ΑΚΕΛ ήταν διεθνή διάσκεψη, κυρία Κωνσταντίνου. Και η θέση δική μας. Είπαμε τελεία. Είπαμε τελεία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας. Αυτό λέω. Δεν είναι το ίδιο που λέτε όμως, κυρία Δημητρίου. Δεν είναι το ίδιο που λέτε. Αυτό λέω. Ότι ποτέ το ΑΚΕΛ δεν έχει πει, βεβαίως και συμφωνεί σε διεθνή διάσκεψη ως και έγινε, αλλά ποτέ δεν έχει πει ότι πήγε ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε πενταμερί και γι' αυτό λέω με την ΑΚΕΛ ότι πήγε με εκπλήξη αυτό το πράγμα. Το και διαβάζω και διαβάστε τις ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ, σας επέκρινε, κυρία. Αγαπητή μου κυρία Χαραλαμπίδου. Και αν θέλετε οι σπουδές μου είναι αυτό. Επιτρέπετε, κυρία Χαραλαμπίδου μου, επιτρέπετε. Κυρία Χαραλαμπίδου, κυρία Δημητρίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ΑΚΕΛ δεν είπε ποτέ ότι λοιπόν, αυτό που έκανε ο πρόεδρος ήταν διεθνή διάσκεψη. Σας το λέω εγώ, που είμαι δημοσιογράφος. Επιτρέψτε μου τώρα, ίσως εγώ να μην έχω καταλάβει σωστά αυτό που είπε η κυρία Χαραλαμπή. Παρακαλώ, θέλω παρακαλώ να υπενθυμίσω όλους το εξής. Όταν κατατέθηκε στο παρελθόν σχέδιο λύσης στα ενοποιημένα έγγραφα, μιλούσα για παραμονή 5.000 επίκων μόνο. Και τότε δείχνει την δική μας φορά, ούτε ένας έπικος. Νομίζω κάποιος σήμερα μπορεί να δει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε σχέση με τους επίκους και την ολέθρια πορεία που είχε η όλη εξέλιξη μετά από 43 χρόνια κατοχής. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο. Λέει η κυρία Δημητρίου, δεν κάνουμε ένα απολογισμό της Προεδρίας Αναστασιάδη. Σαφώς και κάνουμε. Έχουμε εκλογές. Αν δεν κριθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος θα κριθεί και το τι αποφάσεις επήρε και πώς διαχειρίστηκε κρίσιμα θέματα. Όμως πρέπει να πω το εξής. Έχουν ένα πρόβλημα με τον έλεγχο. Αυτό αποδεικνύεται και από την καθολική σύγκρουση που έχουν με όλους τους αξιόπιστους θεσμούς. Θεσμούς οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας, πως είναι αυτός του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεκτή.
Και θέλω να καταλήξω ως εξής. Το ΑΚΕΛ πάντοτε ήταν υπέρ της διεθνούς διάσκεψης. Και τι σημαίνει διεθνής διάσκεψη? Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μέσα σε μια νύχτα ο κύριος Αναστασιάδης μας πήρε σε πενταμερή. Τι σημαίνει πενταμερής? Σημαίνει τα δύο μέρη και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Και το ΑΚΕΛ άσκησε κριτική για αυτό το θέμα και είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε. Αυτό θα πω, καμία σύγκρουση με θεσμούς. Να θυμίσω τις προάλλες στην παράδοση και στην παρουσία του Γενικού Ελεκτή ότι καμία σύγκρουση, όπως λέχθηκε από τον ίδιο τον Γενικό Ελεκτή, τον οποίο δεν αμφισβητούμε. Και βεβαίως να κρίνουμε τον πρόεδρο Αναστασιάδη, αλλά να πούμε και το τι αντιπροτείνουμε. Είμαστε μόλις 1,5 εβδομάδα πριν την τελική προεκλογική. Γελάει, κυρία Χαραλαμπίδου. Γιατί ο Γενικός Ελεκτής προχτές στο ΡΙΚ στην κυρία Μιλιώτου είπε ότι το Υπουργικό του έβγαζαν ανακοινώσεις που ζητούσαν την παρέτηση του και διεύρωνε την αξιοπιστία του. Και εσείς λέτε ότι είπε κανένα πρόβλημα. Όχι, διαψεύδω εσάς και αυτό που μόλις είπατε.